και φίλες. Φίλοι και φίλες, ο Σπύρος ο Πετρουλάκης με το τελευταίο του βιβλίο, το τελευταίο δαχτυλίδι, μας δίνει ως αναγνώστες ένα βιβλίο που καθυλώνει. Ένα βιβλίο που ανοίγοντάς το και διαβάζοντας τις πρώτες σελίδες θέλεις να το τελειώσεις μονορούφι με τη μία. Είναι μια αίσθηση που έχουν αυτοί που διαβάζουν αστυνομικά κυρίως μυθιστορήματα και η αγωνία και η πλοκή είναι πολύ έντονη και σε καθυλώνει να το διαβάσεις μια και έξω. Το βιβλίο λοιπόν είναι ένα βιβλίο που συνδυάζει όλα εκείνα τα στοιχεία που σε κάνουν να το αγαπήσεις. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με έρωτα, μυστήριο, πολλές ανατροπές και φύγει και κάποια κοινωνικά ζητήματα που προς το τέλος σου δημιουργεί έναν κόμπο στο λαιμό και σου φεύγει και κανένα δάκρυ προς το τέλος της ιστορίας. Επίσης είναι ένα καλογραμμένο κείμενο, είναι πολύ προσεγμένο. Έχει πολλά καλολογικά στοιχεία, όπως μας λέγανε οι φιλόλογοι μας στο σχολείο, πολλές παρομοιώσεις. Αν κλείσεις τα μάτια κάποια στιγμή, νομίζω ότι το σκηνικό θα μεταφερθεί έτσι μπροστά σου και θα παρακολουθήσεις ως θεατής μια κινηματογραφική ταινία που αν κάνεις ένα βήμα μπορείς να νιώθεις ότι θα μπεις και εσύ μέσα στην ιστορία. Κλείνοντας, ο συγγραφέας, επειδή κατά τη διάρκεια της ιστορίας δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά, όσο πλησιάζει προς το τέλος της ιστορίας, μας δίνει απαντήσεις για όλα τα ζητήματα. Δεν μας αφήνει τίποτα Άκουσε σάρε του σαμού, τα φλίδερα μαντάτα, ό,τι σου με ξόρισε, πια στη στράτα. Τέσσερις μέρες μόναχα μου δώσε να ανεβαίνω κι ύστερα να ξενιδευθώ πολλά μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα κάμω δίχως σου μόνο εκείνο. Εγώ βλέπω το βιβλίο από μία διαφορετική οπτική, θα διακανείς. Εγώ βλέπω ένα βιβλίο το οποίο αναλύει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο της παρένθετης μητρότητας. Τι είναι λοιπόν αυτό το πράγμα? Η παρένθετη μητρότητα είναι λοιπόν η κατάσταση κατά την οποία ένα ζευγάρι το οποίο δεν μπορεί για διαφόρους λόγους
τα τεκνοποίησε, ούτε και με εξωσωματική γονιμοποίηση, με κανέναν τρόπο λοιπόν. Ζητάει από μία γυναίκα η οποία μπορεί να κυοφορήσει, να μεταφέρει το έμβριο μέσα στη μήτρα της. Το μεταφέρει λοιπόν το έμβριο επί 9 μήνες, το γεννάει και παραδίδει το μωρό στο ζευγάρι το οποίο έχει δώσει την εντολή. Και φυσικά αυτό το τόσο σύνθετο φαινόμενο της παρένθετης μητρότητας έχει όχι μόνο μία ιατρική διάσταση, αλλά κυρίως μία κοινωνική διάσταση, όπως και μία νομική και ηθική κυρίως, πάνω απ' όλα. Αυτό το βιβλίο λοιπόν αναφέρεται σε όλα αυτά τα θέματα. Να σε διακόψω τώρα εγώ, παίξω τον ρόλο του δημοσιογράφου. Ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό πώς το βλέπεις σαν γιατρός, σαν ειδικός. Καταρχάς, ο νόμος οφείλει να εκφράζει την ηθική. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ηθική προηγείται τον νόμο. Ο νόμος, λοιπόν, προσαρμόζεται αναλόγως με την ηθική της εποχής. Και της κοινωνίας. Στο συγκεκριμένο θέμα, η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι από τις πρώτες δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο εδώ και πάνω από 10 χρόνια σχετικά με το θέμα της παρένθετης μητρότητας. Ακριβώς 12 χρόνια για την εφαρμογή του νόμου ή 15 χρόνια από τότε που ο νόμος ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή. Τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο φυσικά και επιτρέπεται, είναι κάτι το οποίο διευκολύνει, δίνει λύση σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν παιδί με διαφορετικό τρόπο. Φυσικά, η προϋπόθεση η βασική είναι ότι μιλάμε για μια συμφωνία, η οποία συμφωνία υπογράφεται ανάμεσα στην μητέρα η οποία θα γίνει παρένθετη μητέρα και θα κυοφορήσει και στο ζευγάρι το οποίο θέλει να κάνει παιδί. Η συμφωνία γίνεται πριν να ξεκινήσει η διαδικασία και επικυρώνεται από δικαστή. Η υποχρέωση που έχει λοιπόν η μητέρα του παιδιού, όταν λέω μητέρα του παιδιού, είναι βιολογική. Μητέρα είναι βιολογική μητέρα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η κυρία η οποία δίνει το οάριο. Η κυρία δηλαδή η οποία θα παραλάβει το μωρό στο τέλος. Η υποχρέωση που έχει λοιπόν αυτή η κυρία που θα παραλάβει το μωρό, που δίνει την εντολή δηλαδή στην παρένθετη μητέρα, είναι να εξασφαλίσει τα έξοδα. Δεν πληρώνεται η παρένθετη μητέρα. Ενώ δυστυχώς υπάρχει αυτή η αντίληψη στην κοινωνία μας ότι πρόκειται περί αγοραπολισίας. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα πρέπει να λάβει η κυρία η οποία θα κυοφορήσει, το οποίο ορίζεται το πολύ στις 10.000 ευρώ, έτσι, που είναι απλά η αποζημίωσή της για τους μήνες για τους οποίους δεν μπορεί να εργαστεί και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Επίσης, το ζευγάρι έχει την υποχρέωση να παραλάβει το μωρό ακόμα και αν το μωρό έχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, αν γεννηθεί ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες, δεν μπορούν να αρνηθούν να το αποδεκτούν οι γονείς που έχουν δώσει την εντολή. Τώρα, από την άλλη πλευρά, υπάρχει η υποχρέωση της παρένθετης μητέρας, που δεν είναι βιολογική μητέρα, απλά μεταφέρει το έμβριο, να μην έχει καμία αξίωση. Αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη να γεννήσει και να παραδώσει το μωρό, χωρίς ποτέ στο μέλλον να ζητήσει οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν εξασφαλίζει... Βεβαίως, είναι η υποχρέωσή της να είναι υγιής και όλα να πάνε καλά, όσο μπορεί φυσικά να το προβλέψει. Το ηθικό θέμα λοιπόν λύνεται με έναν αξιόλογο τρόπο. Φροντίζει ο καθένας να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και να μην υπερβαίνει το ρόλο του. Εδώ τώρα θα πω στο ρόλο το δικό μου, το ρόλο του συγγραφέα. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που κοιτάζω μέσα από τις κλειδαρότρυπες. Όχι κυριολεκτικά, αλλά ψαχουλεύω τις ζωές σας, ψαχουλεύω τις ιστορίες σας. Χωρίς να πούμε φυσικά ονόματα και καταστάσεις, στη Βέβεια
στην κοινωνία της Βέλγιας υπάρχουν περιπτώσεις παράλληλης μητρότητας, γιατρέ? Φυσικά και υπάρχουν. Η παρένθετη μητρότητα ήταν κάτι το οποίο εφαρμοζόταν στην ελληνική κοινωνία και στην επαρχία φυσικά και στην τοπική κοινωνία μας και πριν να θεσπιστεί το νομοθετικό πλαίσιο. Όλοι μας ξέρουμε, έχουμε ακούσει και ιστορίες που η μία αδερφή κυοφορούσε το παιδί το οποίο δεν μπορούσε να μεταφέρει η αδερφή της. Εδώ ερχόμαστε βέβαια σε ένα θέμα ταμπού για την ελληνική κοινωνία και είναι ταμπού. Και κατά κάποιο τρόπο είναι ταμπού, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, και η εξωσωματική γονιμοποίηση. Πόσο δε η παρένθετη μητρότητα δείχνεται με το δάχτυλο. Αυτό σίγουρα πρέπει να εξαλειφθεί, πρέπει να φύγει από την κοινωνία, αλλά είναι θέμα παιδείας κυρίως.